Η ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, αγαπητοί αδελφοί, κατά τη Θεία Λειτουργία, σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι σύμβολον της του κόσμου τούτου συντέλειας. Διότι όπως είναι γραμμένο, αφού κηρυχθεί το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλη την Οικουμένη, μαρτυρία για όλα τα έθνη, τότε θα φτάσει το τέλος. Θα φτάσει τότε, κατά την Δευτέρα Παρουσία Του, με ανίποτη δόξα ο Μεγάλος Θεός και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό και τα κείμενα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου δεν αναγνώσκονται με τον συνηθισμένο πεζό τρόπο, αλλά εκφωνούνται μελωδικώς, διότι είναι όχι ο συνήθις κοσμικός λόγος, αλλά έτερος, το κάτι άλλο. Είναι εκείνος ο λόγος που μας εισάγει στη μέλουσα Βασιλεία του Θεού. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο τον διάλογο του Χριστού μας με τον πλούσιο νεανίσκο, ο οποίος προσήλθε στον Κύριο και του είπε «Τι να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Προφανώς θα περίμενε ένα είδος συνταγής για να επιτύχει αυτό που ποθούσε ή θα ανέμενε ο νεαρός εκείνος να ακούσει από το στόμα του διδασκάλου μια επενετική επιβεβαίωση για την μέχρι τότε ζωή του. Και πράγματι, όταν ο Χριστός του απαρίθμησε τις εντολές «Ου φωνεύσεις, ου μιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα και αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν», ο νεαρός το εκλαμβάνει ως επιβεβαίωση. «Είμαι εντάξει εγώ, Κύριε, με όλα αυτά, από μικρό παιδάκι, όλα τα ετήρησα. Τι ύστερο?» Και ίσως περιμένει μία λέξη σαν μαγικό κουμπάκι που θα τον εδραίωνε στην αυτοπεποίθησή του. Ο Χριστός του τα χαλάει όλα. «Εάν θέλεις να είσαι τέλειος, πήγαινε, πούλησε τα υπάρχοντά σου και δώστα στους φτωχούς και θα αποκτήσεις θησαυρό στον ουρανό. Και εμπρός, έλα μαζί μου». Η συνέχεια βεβαίως είναι γνωστή. Έφυγε ο νεανίσκος λυπούμενος γιατί είχε πολλά κτήματα. Ήταν πλούσιος. Αλήθεια, αδελφοί μου, τι επιζητούσε ο νέος, πώς φανταζόταν την αιώνια ζωή? Φυσικά, ακολουθώντας την Ιουδαϊκή πίστη, πίστευε ότι η αιώνιος ζωή είναι η ζωή που θα αρχίσει με την Ανάσταση των νεκρών. Τώρα θα ζήσουμε τη ζωούλα μας, θα πεθάνουμε και δεν μπορεί κάποιος τρόπος θα υπάρχει να κερδίσουμε την αιώνια ζωή μετά την Ανάσταση των νεκρών. Θεωρεί ο νεανίσκος την αιώνια ζωή σαν μια κατάσταση ατομικής ευδαιμονίας και αναπαύσεως. Ο Χριστός όμως θέλει να δώσει εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Η ζωή και μάλιστα η αιώνια ζωή δεν είναι μία κατάσταση, αλλά μία σχέση προσώπων. Είναι η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος είπε «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Ο Χριστός είναι η ζωή ημών. Μακριά από Αυτόν είναι μόνον ο θάνατος. Γι' αυτό και τον καλεί κοντά Του τον νεαρό. Αλλά προηγουμένως θέλει να τον προετοιμάσει και με μία άλλη ζωοποιό σχέση, την προς τον πλησίον αγάπη. Γι' αυτό και του λέει να τα πουλήσει όλα και να τα μοιράσει στους φτωχούς. Ο Χριστός έρχεται και με την αγαπητική παρουσία του μεταβάλλει αυτήν την πρόσκαιρη ζωή που οδεύει προς θάνατον σε ζωή αιώνιο. Και αυτή η αιώνιος ζωή δεν αναμένεται μετά την Ανάσταση, αλλά ξεκινά από αυτή τη ζωή. Η ζωή είναι μία. Δεν πιστεύουμε οι χριστιανοί σε μία άλλη ζωή, αλλά η χάρη του Θεού μεταμορφώνει αυτήν εδώ την πρόσκαιρη ζωή και την κάνει έναρξη για την αιώνια. Γι' αυτό και οι Άγιοι ζουν και μετά την κοίμησή τους και μάλιστα ζωηρότερα και από μας που λέμε ότι ζούμε. Ζουν και εμφανίζονται στα πέρατα του κόσμου βοηθώντας τους πάσχοντας. Ζουν διότι με τον καλόν αγώνα τους έγιναν μέτοχοι της ζωής του Χριστού, άρα μέτοχοι του Σταυρού
και της Αναστάσεώς Του, που νικά και καταπατά τον θάνατο. Σε αυτή τη ζωή και σε αυτή τη χαρά προσκάλεσε ο Κύριος τον Ιαννίσκο του σημερινού Ευαγγελίου, αγαπητοί αδελφοί, αλλά η πρόσκλησή Του απευθύνεται προς όλους μας. Είναι μία υπόμνηση του βαπτίσματός μας. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Αν θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, εφόσον βαπτιστήκαμε, ντυθήκαμε το Χριστό και το δεύρο ακολούθημι που είπε στον Ιαννίσκο αποτελεί για μας συνεχή και σωτήρια προτροπή για να συμμετέχουμε στο ατελέσθητο αλληλούια των αγγελικών δυνάμεων. Αυτή η μετοχή όμως, και να μην το ξεχνάμε αυτό, περνά οπωσδήποτε από την καταφρόνηση του κόσμου και του πλούτου και από την αγάπη και το έλεος που καλούμαστε να δώσουμε προς τους άλλους. Όσο δύσκολο και αν φαίνεται αυτό, αδελφοί, για την κοσμική μας νοοτροπία, ο Λόγος του Χριστού έρχεται να μας ενισχύσει στον καλόν αγώνα. Παρά ανθρώπης τούτο αδύνατον εστί, παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί, και η σωτηρία μας. Αμήν. Πατέρ Νικόλας Βαρυφάλης.